Πρόεδρε, αλλαγές και στην νομοθεσία αναφορικά με τις αντικειμενικές αξίες. Θα μας πείτε τι αναμένουμε το 2024. Το 2024 αναμένουμε μία μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αυξιών, η οποία ίσως να είναι μεγαλύτερη και από 40%, αλλά θα είναι τουλάχιστον 40%. Και πού οφείλεται αυτή η μεγάλη αύξηση? Η μεγάλη αύξηση αυτή οφείλεται στην εκτείναξη της αξίας των ακινήτων, διότι υπήρξε ο COVID, όπου υπήρξε πολύ μικρή προσφορά οικοδομικών υλικών και η μεγάλη ζήτηση ανέβασε τις τιμές, οπότε ανέβηκε το κόστος κατασκευής. Είχαμε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου είχαμε νέα εκτείναξη. Τώρα έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα, όπου και πάλι αναμένουμε να έχουμε αυξήσεις, οπότε αυτά όλα συνολικά έχουν ανεβάσει τις τιμές των κατοικιών, των ακινήτων. Και σε τι θα επηρεάσει αυτό τους πολίτες? Αυτό θα επηρεάσει τους πολίτες σε πάρα πολλά ζητήματα. Καταρχήν θα επηρεάσει την καθημερινότητά τους, διότι όταν ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων, ανεβαίνουν και τα ενοίκια. Και επίσης επηρεάζει η άνοδος αυτή, επηρεάζει 20 διαφορετικούς φόρους που αφορούν τα ακίνητα, και να μην ξεχνάμε και τη ρύθμιση των αυθερέτων, που και αυτά βασίζονται στις αντικειμενικές αξίες. Άρα θα έχουμε εκτείναξη και του κόστους τακτοποίησης. Πώς καθορίζονται μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, οι αντικειμενικές αξίες? Το Υπουργείο Οικονομικών τα έδινε σε ιδιώτες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι έκαναν έρευνα αγοράς, συνέλεγαν στοιχεία από την αγορά και έδιναν τις εισηγήσεις τους στο Υπουργείο Οικονομικών, και από εκεί καθοριζόταν. Και τι αλλάζει τώρα με τον τρόπο καθορισμού? Τώρα δημιουργείται ένας αυτόματος μηχανισμός, ένα μητρό ακινήτων, το οποίο ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιείται και ελέγχεται από το Υπουργείο. Αυτό το σύστημα θα ελέγχει αυτόματα από την αγορά, θα παίρνει στοιχεία από κάθε πρόσφορο μέσων, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από την Τράπεζα Ελλάδος, που η Τράπεζα Ελλάδος παίρνει στοιχεία από τα δάνεια από τις τράπεζες που κάνουν τις εκτιμήσεις, από τις εκτιματικές εταιρείες του δημοσίου, από τα συμβόλαια που κατατίθενται των ενοικίων που κατατίθενται στο τάξης, τα οποία, όπως προείπαμε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κόστος των ακινήτων, και από στοιχεία της αγοράς, από real estate, από τις διάφορες πλατφόρμες κτηματομεσητικών συναλλαγών. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας πολίτης, για να δει ποια είναι η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου, θα πρέπει να απευθυνθεί σε όλους αυτούς που μας είπατε? Όχι, βέβαια. Αυτά θα τα παίρνει η πλατφόρμα που φτιάχνει το Υπουργείο Ψηφιακής, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, και αυτό αναταχτά χρονικά διαστήματα. Και αυτή η πλατφόρμα πότε θα είναι έτοιμη? Αυτή η πλατφόρμα είναι άμεσα έτοιμη. Uh-huh. Απλά δεν έχει κοινοποιηθεί ανά ποια τα διαστήματα θα γίνεται επικαιροποίηση των αξιών. Αυτό τον αλγόριθμο δεν τον ξέρουμε, πώς θα λειτουργεί. Φαντάζομαι θα μας κοινοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι για να είναι ένα σύστημα δίκαιο, θα πρέπει, όπως είναι μια πρακτική η οποία χρησιμοποιείται αρκετά στις προηγμένες χώρες, θα πρέπει οι αξίες οι οποίες δίνονται στην αγορά να είναι 20% κάτω από τις αξίες της αγοράς, ούτως ώστε να μην αδικείται ο πολίτης. Είναι μια διεθνής πρακτική. Εμείς ελπίζουμε να εφαρμοστεί και εδώ.